που δεν θέλουν, που δεν το θέλουν. Είναι το κλαπ της δραχμής, είναι τα κόμματα της δραχμής, ναι, και είναι και οι νοσηροί εγκέφαλοι που ονειρεύονται ρούβλια και ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό είναι που κάνει κακό στη χώρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι κάνει κακό στη χώρα. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία και μιλάω για το επίσημα στοιχεία του Eurostat, που βρίσκεται το χρέος της Ελλάδας 4 χρόνια μετά την εφαρμογή μνημονιακής πολιτικής. Ξεκινήσαμε, όπως ξέρετε, με το 129 και σήμερα τα στοιχεία λένε ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2013, τώρα είναι παραπάνω, έχει φτάσει στο 172% το χρέος. Το χρέος, περιμένετε κύριε Γιακουμάτου, γιατί τώρα εντάξει, είπατε διάφορα, καθίστε. Δεν είναι όπως το λέτε. Δεν είναι όπως το λένε, επίσημα στοιχεία του Eurostat. Εντάξει, αφήστε. Είναι τόσο. Λοιπόν, πρώτο συμπέρασμα. Πρώτο συμπέρασμα. Πρώτο συμπέρασμα, κύριε Γιακουμάτου, και επειδή είπατε να τα δούμε σοβαρά, τα δούμε σοβαρά. Γιατί είπατε διάφορα. Αυτές οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν μνημονίου, τρόικα και επαναλαμβάνονται και συνεχίζονται με επικοινωνιακού τύπου διαπραγμάτευση, εκτός από την καταστροφή, είναι και ατελέσφορες. Δεν έλυσαν το πρόβλημα. Αφήστε, θα φτάσουμε και στο πρόβλημα. Θα αφήσουμε και θα αφήσουμε. Τι φτάσουμε, να κάνω, πείτε μας. Θα φτάσουμε και στο πρόβλημα. Άρα. Δεύτερο. Προχτές. Διαπραγμάτευση λέει. Ναι. Αυτό που κάνει. Στην Ευρωκοινοβούλιο. Ερώτησε στον κύριο Στουρνάρα. Εγώ το ρώτησα. Του λέω, ο κύριος Ολιρέν είπε ότι το 2010 δεν έγινε αναδιάρθρωση του χρέους, διότι ναι, αυτό θα μετέδιδε την κρίση, η κρίση μεταδόθηκε έτσι κι αλλιώς, και σε άλλες χώρες και σε ευρωπαϊκές τράπεζες. Σχολιάστε το. Και λέει, εγώ βλέπω αλληλεγγύη. Μάλιστα. Συμπέρασμα. Μια κυβέρνηση που όλο αυτό το πακέτο. Το 10 ήταν από Παπανδρέου. Όλο αυτό το πακέτο. Όλο αυτό το πακέτο. Όλο αυτό το πακέτο. Κύριε Γιακουμάτο, τι έλεγε ο κύριος Σαμαράς, το ξέρω, δεν θέλετε να το θυμόσαστε όμως. Το θυμάμαι, μια χαρά. Λοιπόν, αφήστε, γιατί έλεγε άλλα και τώρα έχει προσχωρήσει πολύ φανατικό σε αυτή την πολιτική λογική. Να προσαρμόσει άλλα. Λοιπόν, καλά, απάντηση σε όλα μπορεί να έχετε. Πάω τώρα στο τέλειο. Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται τίποτα. Είναι μια κυβέρνηση υποτέλειας. Δέχεται τα πάντα. Δέχεται τους Γερμανούς, την πολιτική. Διότι ο κύριος ο Στουρνάρας ομολόγησε ο ίδιος ότι όταν του είπανε από το Δουνουτούν τι θα γίνει, βρε Στουρνάρα, μπορούμε να κουρέψουμε το χρέος, για δικούς τους λόγους, είπε ο Σόιμπλε, μου είπε, ξέχνα το. Ναι. Τη μεγαλύτερη. Επομένως δεν διαπραγματεύεται τίποτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Και το τρίτο που θέλω να σας πω, ότι το πρόβλημα του χρέους είναι μια. Είναι ο βρόχος από τον οποίο ξεκίνησαν όλα. Πέστε την πρόταση. Ναι. Επομένως. Την πρόταση την έχουμε πει. Ποια είναι. Όλοι λένε. Τι το κάνουν το χρέος. Ακούστε τώρα, κύριε Γιακουμάτου, αν έχετε διαφορετική. Να συμφωνήσουμε ότι η πολιτική που ακολουθήθηκε για την αντιμετώπιση του χρέους δεν έφερε αποτέλεσμα. Ακούστε τώρα, να καθίστε. Άρα να συμφωνήσουμε ότι η συνέχιση αυτή τη πολιτική δεν βγάζει το αποτέλεσμα το αναμενόμενο έτσι κι αλλιώ. Θέλει το χρέος διαπραγμάτευση για να ακολουθεί να γίνει κάτι. Δεύτερο συμπέρασμα. Συμφωνούμε. Τώρα. Όχι, συμφωνούμε. Κάτσε να μιλήσει. Δεν μας λέει πρόταση, παιδιά. Καθίστε, κύριε. Είπατε αρκετές ανοησίες. Με συγχωρείτε. Όχι, είπατε αρκετές. Με συγχωρείτε. Όχι, ανοησίες είπατε αρκετές και δεν σας διακόπτω. Ή τουλάχιστον ναι. Για φούμερα και τα λοιπά. Σας παρακαλώ. Δεν μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη συζήτηση με τέτοιους όρους. Ξέρετε γιατί. Γιατί το πρόβλημα είναι σοβαρότερο από ό,τι το θέτετε εσείς και είναι σοβαρότερο από την προοπτική που έχουμε. Είναι πράγματι πολύ σοβαρό. Απαντώ, κύριε, στο ερώτημα που υποτίθεται πρώτα. Άρα, το χρέος δεν είναι βιώσιμο, δεν μπορεί να είναι. Και κάτι πρέπει να γίνει. Α, μπράβο. Ωραία, πάμε, αυτό. Πάμε τώρα. Σας είπα εγώ όχι. Όχι, καθίστε. Καθίστε. Εδώ. Όχι, δεν συμφωνείτε. Μέχρι εδώ. Δεν συμφωνείτε. Μέχρι εδώ δεν συμφωνείτε, γιατί σας έδωσα την απάντηση. Και το παλεύουμε καλά. Δεν συμφωνείτε, διότι το 2010, όταν λέγαμε εμείς. Το 2010, όταν λέγαμε εμείς και στη συνέχεια ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση του χρέους, λέγατε ότι ακολουθείτε, είναι προοδοτική αυτή η πολιτική, δεν είμαστε μεταξύτες κτλ. Έτσι κάθε φορά. Όταν δεν σας αρέσει κάτι. Η κυβέρνηση είναι τώρα. Λοιπόν, ωραία. Επομένως, το πρόβλημα είναι ότι άλλοι πρέπει να διαχειριστούν κύριε αυτό Φωτή, το ζήτημα. Μισό λεπτό. Άρα, εντάξει. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, μισό λεπτό. Δύο λεφτά. Πρόταση. Εφόσον. Πρόταση να μπω στη συγκεκριμένη πρόταση. Εάν πράγματι το χρέος είναι το μεγάλο πρόβλημα και το μη διαχειρίσιμο αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Αλλά εάν δεν σταματούσαμε τη δημιουργία ελλειμμάτων, δεν μπορούσε να ασχοληθεί με το χρέος. Τα σταματήσαμε. Τα έλλειμματα δεν είναι. Αυτό υποτίθεται. Με ποιο τρόπο, με συγχωρείτε τώρα, με ποιο τρόπο το σταματήσαμε. Μπράβο. Εσείς δηλαδή. Με τρόπο, να σας πω, με τρόπο που αντιμετωπίστηκε αριθμητικά το έλλειμμα, αλλά ταυτόχρονα ενισχύθηκαν παράγοντες που δημιουργούν μεγαλύτερο χρέος. Διότι έπεσε το ΑΕΠ και πέφτηκε ο παρονομαστής, έπεσε η καταναλωτική δυνατότητα, υποβαθμίστηκε η χώρα. Επομένως, το τι είναι ατελέσφορο είναι και ότι είναι αντιφατικό. Συγκρούεται με ορισμένα πράγματα και δεν μπορεί να δώσει αποτέλεσμα. Έτσι, απαντώ και στο
σε αυτό που λέγεται εντάξει, να δούμε το δέος, να δούμε διαρθρωτικές αλλαγές ή διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν έγιναν για να εξυπηρετηθεί αυτή η ανάγκη. Έγιναν για να υπάρξει υποβάθμιση. Έχουμε τις περικοπές αυτές, έχουμε την ανεργία. Τώρα συζητάμε ομαδικές απολύσεις. Αυτή τη διαπραγμάτευση που κάνουμε με την Τρόικα. Και πάω στο θέμα. Συμφώνησα κατά το... κοινωνική εταίρεια τη ομαδική απολύση. Ναι, λοιπόν. Ορίστε. Συμφώνησα κοινωνική εταίρεια. Ποια κοινωνική εταίρεια συμφώνησα. Όλοι. Όχι, δεν έχουν συμφωνήσει. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι. Και αν συμφώνησαν. Με όρους και προϋποθέσεις. Και αν συμφώνησαν. Και αν συμφώνησαν. Έτσι, συμφώνησα, ενώ λέγαμε ότι πάτε σε ομαδικές απολύσεις, το απορρίπτεται. Αλλά εγώ θα σας πάω κάπου αλλού. Ομαδικές απολύσεις, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Εδώ τώρα και αυτοί που πρώτα τα ενίσχυαν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι, τώρα λένε ότι όλα αυτά είναι παράνομα σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Και αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα που έχει ανοίξει και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση με αυτή την πολιτική. Αυτά δεν μας είπατε για το χρέος. Δεν αφήνετε. Θέλετε να. Κάτσε, μιλήσει κανένα άλλο. Επομένως, η πρόταση και η διεκδίκηση είναι ότι αυτό το χρέος. Να σας πω κάτι που λέγαμε πάλι για να. Όταν λέγαμε επανεξέταση του χρέους, για να έχουμε σαφή απάντηση στο τι είναι επαχθές, το τι είναι νομιμοποιημένο, έλεγανε δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα δεν προκύπτει ανάγκη για πολλούς και διαφορετικούς λόγους να γίνει τέτοιος έλεγχος. Τι είναι αυτό το χρέος επιτέλους. Με συγχωρείτε, αλλά δεύτερο. Είστε κόντρα στην κεντρική γραμμή με μετά την Πασαρά που έγινε με το Σταθάκι. Καθόλου μπαίνω. Που είπανε το επαχθές δεν έχει κανένα νόημα. Δεύτερο. Το πόσο είναι το επαχθές και πόσο είναι το υπόλοιπο χρέος. Δεν έχει τίποτα να κάνει, και αυτή ήταν και η διατύπωση και η διευκρίνηση του κυρίου Σταθάκη, ότι σε κάθε περίπτωση εμείς διεκδικούμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Είτε είναι επαχθές, είτε είναι με διαφορετικό, το τι, πόσο είναι κτλ. Είναι να δοθεί και μια απάντηση. Και αν δεν το δεχτεί το άλλο μέρος, τι κάνετε. Αυτό να μας πει. Αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι θα κάνουμε ό,τι συμφέρει τον ελληνικό λαό. Τι συμφέρει αυτό. Αυτό που συμφέρει τον ελληνικό λαό. Να επιβιώσει, κύριε Γιακουμάτο. Ναι, γιατί με αυτή τη λογική. Με αυτή τη λογική. Με πλιάτσικο και με αυτή τη λογική έχουμε φτάσει σε αυτή την καταστροφή. Ότι δεν θέλουν οι άλλοι κτλ. Λοιπόν, σας είπα, η Ιφηγένεια ο ελληνικός λαός θυσιάστηκε για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και μας το εμφανίζεται. Όχι, αφήστε τη. Θυσιάστηκε ο ελληνικός λαός για να σωθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και τώρα αυτό το λέτε. Πολιτική σόφρονα και ρεαλιστική. Αυτή είναι η αντίληψή σας, γι' αυτό πάντως, πρέπει εάν, να διαχειριστεί αλλιώς. Μακάρι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να μην εύχεται μακάρι να γίνουν όλα αυτά που λέτε, αλλά έχετε σκεφτεί την περίπτωση που δεν θα μπορέσετε να τα κάνετε, τι θα γίνει. Μα γιατί μου λέτε συνέχεια, κύριε Οικονομέα, το ίδιο πράγμα, θα σας πω, με συγχωρείτε και δεν λέω εσείς. Όχι. Μα πρόκειται περί μια σκληρή διαπραγμάτευση. Ο καθένα υπερασπίζει τα συμφέροντά του. Αυτό προσπάθησα να πω. Το 2010 το πρόβλημα τη αναδιάρθρωση του χρέου που επανέρχομαι εκεί ήταν ότι ενώ μπορούσε να γίνει. Με λιγότερες συνέπειες, με λιγότερα κόστη, εν πάση περιπτώσει, από όποιους μας δάνεισαν, αυτοί προτίμησαν να σώσουν τις ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες. Και δεύτερο, τώρα για να δείτε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με αυτή την υποχωρητική τακτική, οι ίδιες οι τράπεζες σήμερα έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα χρηματοδότησης. Γερμανικές και γαλλικές είναι εκτεθειμένες. Ναι. Επομένως, σε αυτό το φαύλο κύκλο της κρίσης και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται με τρόικες και μνημόνια δεν το λύνει το πρόβλημα. Θα το διαιωνίζουν. Επομένως, χρειάζεται διαφορετική πολιτική. Τότε, εάν ο Παπανδρέου τότε είχε κηρύξει ξαφνικά εκεί που ήμασταν μέσα στο πελάγι της ευτυχίας όλους ο ελληνικός λαός, είχε πει ένα πρωί, παιδιά, ακούστε, αναδιαρθρώνω το χρέος, κυρίως στη χώρα σε πτώχευση, αναδιαρθρώνω το χρέος κτλ. Θα τον είχαμε κρεμασμένο στο Σύνταγμα. Και του λέγαμε, ρε αδερφέ, το ξαφνικά το έκανε. Κάν το λαού λαού σιγά σιγά. Τώρα που το κάνει λαού λαού σιγά σιγά, με όλα εδώ, του λες, έπρεπε τότε να το έχει κάνει που τώρα θα ήταν καλύτερα. Να βγάλουμε συμπέρασμα ότι με αυτό το λαού λαού δεν βγήκε κανένα αποτέλεσμα. Τότε τα επιδεινώθηκε. Και το τελευταίο στοιχείο για να μιλήσουν και οι άλλοι. Τα στοιχεία αυτά που σας επικαλέστηκα εκείνη του Eurostat λέει Ελλάδα χρέος 178%. Ιταλία 133%, Πορτογαλία, του ΑΕΠ, έτσι. Πορτογαλία 129%, Ιρλανδία 125%. Άρα υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα χρέους. Επομένως, αυτό πρέπει να διεκδικηθεί η διαγραφή του ή, εν πάση περιπτώσει, μια συνολική συζήτηση. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πρέπει να διεκδικηθεί από πανευρωπαϊκές, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και δεν είναι ένα στενό. Ελληνικό, σιριζαϊκό, αίτημα, γιατί αρχίζουν και αποδεικνύονται. Επομένως, αυτό σου δίνει μεγαλύτερη δύναμη. Τον Ιούνιο, δηλαδή, κυβέρνηση. Πιστεύετε ότι μέχρι τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο, θα έχει λυθεί το θέμα του ευρωπαϊκού χρέου και αυτό. Μα με ποιες δυνάμεις μιλάει αυτό. Το 2% της αριστεράς. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε στο μεταξύ. Με συγχωρείτε, γιατί. Μιλάμε για την κατεύθυνση που θα το αντιμετωπίσει το χρέος. Δεν αντιμετωπίζει. Γιατί με την. Τι ω τότε. Τι ω τότε τι θα κάνει. Πολιτική ελλειμμάτων ή πολιτική πλεονασμάτων.
Θα αποκαταστήσουμε, μισό λεπτό, θα αποκαταστήσουμε τη ζημιά, αυτό θα κοιτάξουμε. Πρώτον, να φρενάρουμε αυτή την καταστροφή. Ναι. Είναι σημαντικό. Τάχα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πάρα να τη φρενάρεις αυτή την καταστροφή. Διαφορετικά, η συνεχιζόμενη καταστροφή μεγαλώνει το πρόβλημα. Ναι. Μεγαλώνει το πρόβλημα και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Επομένως, η μακροβιότητα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι θέμα κατεύθυνση μόνο. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Εσείς λέτε, οι συνάδελφοί σας δηλαδή, λένε ότι την επόμενη μέρα που θα βγει η κυβέρνηση θα τα καταργήσει όλα. Δεν είναι κατεύθυνση μόνο. Τώρα μην αδικείτε. Μην μα κατεύθυνση. Όχι, δεν είναι αδικό. Εντάξει, τώρα, εντάξει. Την επόμενη μέρα θα καταργήσετε μονομερό το μνημόνιο και το χρέο και αυτά ή όχι. Ακούστε, ακούστε. Δεν γίνονται. Δεν θέλω να αδικήσω. Σα διαβεβαιώ ότι μακάρι να γίνουν αυτά που λέτε. Σε αυτό σα απαντάει η ίδια η κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανεί που να μην το εύχεται αυτό. Όχι, όχι. Δεν είναι όλοι που το εύχονται. Στο όνομα. Να τα καταφέρετε υπέρ τη χώρα να. Πώ δεν το εύχονται. Με τη δύναμη του λαού. Τι είναι, οι άλλοι. Τι είμαστε εμεί οι υπόλοιποι δηλαδή. Επειδή οι άλλοι ξέρουν. Απλώ αφιβάλλουμε, ξέρετε. Καλά, αυτό είναι το θέμα. Όχι εγώ μόνο. Εσείς μπορεί να αφιβάλλετε δικαιολογημένα. Όχι εγώ μόνο. Αφιβάλλουν πολλοί. Ναι, αλλά ορισμένα πράγματα που λέγονται και την ώρα που λέγονται και είναι εγκαίρως, δεν δίνεται η απαραίτητη σημασία, αλλά δίνουμε αμέσως την απαιτήση. Ναι, αλλά θα γίνει αυτό. Σας απαντώ, λοιπόν. Πρέπει να παραδεχτείτε κάτι. Σας απαντώ. Όχι εσείς προσωπικά, γιατί εσείς πάντα ήσασταν προσεκτικός και διαλλακτικός. Πρέπει να παραδεχτείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη σας τα οποία λένε χωρίς κανέναν όρο και προϋπόθεση ότι την άλλη μέρα που θα γίνουμε κυβέρνηση, την επόμενη μέρα, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι αυτό και αυτό και αυτό. Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή, πρώτες, αυτό δεν πρέπει να σας το πω, βασανίσουμε λίγο, να δούμε πώς θα γίνει. Τώρα κοιτάξτε, όταν το παίρνετε έτσι κυριολεκτικά, ουσιαστικά το υποβαθμίζετε. Την πρώτη μέρα δεν έχει λογιστεί η κυβέρνηση. Πώς να σας το πω. Λοιπόν, πάω τώρα. Την πρώτη μέρα που θα είναι σε θέση αυτό να νομοθετήσει όμως... τώρα, ελάτε. Μπράβο, ναι, εντάξει, λοιπόν, μην αυτό μου κάνετε λέμε, τώρα λογικά άλματα. Λέω, την πρώτη μέρα που θα είναι σε θέση να νομοθετήσει, εννοείται αυτό. Οι πρώτες μας κινήσεις που δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε, κύριε Οικονομέα, είναι ακύρωση του μνημονίου. Και τι σημαίνει ακύρωση του μνημονίου? Με νόμο έχουν περάσει πράγματα και θάματα. Με νόμο και εσύ θα το πεις αυτό και αυτό και αυτό. Ανεξάρτητα από το τι θα πούνε και από τις διαπραγματεύσεις και από όλα. Δηλαδή εσείς λέτε ότι την επόμενη μέρα που θα μπορείτε να νομοθετήσετε να ακυρώσετε το μνημονίο. Ήδη με συγχωρείτε. Έχουν πει ότι τα μνημόνια είναι παράνομα. Η κυβέρνηση λέει ότι έχουν τελειώσει. Τα μνημόνια και το λένε ευρωπαϊκοί κύκλοι. Κύριε Οικονομέα, τα μνημόνια είναι παράνομα. Όταν εγώ όμως, όταν εμείς στο δελτίο στις 18η Μαΐου του 2012, εδώ, στο κεντρικό, σε εσάς, έλεγα είναι παράνομο το μνημόνιο, μου λέγατε δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα διαφορετικό. Και ήρθε τώρα και το ελέγχει και οι ίδιοι εμπνευστέ του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η Επιτροπή αυτή που έλεγε τώρα. Μα δεν έβγαλε αποτέλεσμα. Ναι, ναι, τα πρώτα συμπεράσματα. Ευχολόγια. Εντάξει, τα πρώτα συμπεράσματα είναι αυτό. Διάλειμμα, μιλήσω πολύ πολύ. Εντάξει, ευχολόγια. Δεν λέω ότι το λύνει το πρόβλημα. Λέω στη διαπίστωση. Την οποία δεν λέγεται. Αλλά ακολουθούμε να είστε.